Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα έρθουμε σε κάτι διαφορετικό που όμως έχει να κάνει με την περίοδο αυτή στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί πολλοί συζητούν για την επαγγελματική αποκατάσταση. Δυσκολεύουν καθημερινά οι όλες συνθήκες και γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι εδώ. Είχαμε και ένα ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν οι συνάδελφοι τεχνικοί βλέποντας και τους χώρους και στην Καλαμάτα. Πολύ περισσότερο θα μας βοηθήσει ένας συνάδελφος, ο Γενικός Διευθύντης Μάρκετινγκ των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ο κ. Χρήστος Κιούσας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε έτσι που σας έχουμε και από κοντά. Τα είχαμε πει και πέρυσι, αλλά από πέρυσι ως φέτος αλλάζουν πολύ τα πράγματα και διαμορφώνονται. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Όπως βλέπουμε στο δελτίο σας για ό,τι έρχεται ενεργειακά και οικονομικά για το χειμώνα τον επόμενο. Ναι, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ερχόμαστε να δώσουμε απαντήσεις και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα, και για το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία, από την ευρύτερη περιοχή, θα προβληματιστούν ειδικά φέτος πάρα πολύ, στέλνοντας παιδιά σε άλλες πόλεις, να πρέπει να συντηρήσουν σπίτι, να πρέπει να καλύψουν τα ενεργειακά έξοδα. Και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ από το 2018, με μια σχολή που λειτουργεί πολύ δυναμικά, με τους συναδέλφους και με τους εκπαιδευτές μας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια και τους νέους Καλαμάτας να σπουδάσουν στον τόπο τους και να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα από εδώ. Οι εγκαταστάσεις είναι αυτές, είναι άρτιες, σύγχρονες. Στέκομαι περισσότερο στις εγκαταστάσεις εγώ, γιατί έτυχε και το είδα βιωματικά. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, με την έννοια ότι σε αυτές τις εγκαταστάσεις, αυτό που βλέπει ο εκπαιδευόμενος σπουδαστής, και το λέω εκπαιδευόμενος γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία, είναι ακριβώς αυτή τη βιωματική σχέση που πρέπει να έχει είτε κάνει σχέδιο, είτε κάνει βοηθός φαρμακοποιού, είτε κάνει οποιαδήποτε από τις 90 ειδικότητες. Δηλαδή βλέπει τα ίδια πράγματα που έχει στο χώρο εργασίας του. Και πολύ περισσότερο, εγώ θα πω. Ο στόχος μας είναι στο κτίριό μας στη Λακωνικής 152 εδώ στην Καλαμάτα, ακριβώς ο νέος άνθρωπος να έρθει και να σπουδάσει στις σύγχρονες απαιτήσεις και στο σύγχρονο περιβάλλον που θα συναντήσει αργότερα και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, στην επαγγελματική του ζωή. Δίπλα σε επαγγελματίες εκπαιδευτές που αυτό που διδάσκουν, αυτό ασκούν και οι ίδιοι στον επαγγελματικό βίο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και ουσιαστικά η γέφυρα για τον καταρτιζόμενό μας όταν αποφοιτήσει να μπορέσει να βρει τις πιο κατάλληλες θέσεις εργασίας είτε στον τουρισμό είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας μας. 360. Ναι. Πριν από λίγο καιρό είχατε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Καταφέρνει αυτό το στόχο, δηλαδή την ολοκλήρωση ενός κύκλου που ξεκινάει από την κατάρτιση, εκπαίδευση και φτάνει στην αγορά εργασίας. Το είπατε και τώρα ότι η διασύνδεση είναι το ζήτημα. Η διασύνδεση του γραφείου σταδιοδρομίας που έχουμε στην Καλαμάτα, αλλά και σε κάθε πόλη που υπάρχει εκπαιδευτήριο ΕΚΔΕΛΤΑ 360, δηλαδή σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα από φέτος και στην Αθήνα. Η μέρημνά μας είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή που θα έρθει ο νέος να σπουδάσει και η νέα ένα επάγγελμα, μια ειδικότητα που έχει διαλέξει, να καταφέρουμε μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας και μέσα από τους εκπαιδευτές μας και το προσωπικό μας να τον οδηγήσουμε με ασφάλεια στο να μπορέσει να έχει μισθό, στο να μπορέσει να έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτή είναι η δική μας επιτυχία. Δεν είναι απλά. Είναι υψηλό ο τίτλος ποσοστό, έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Είναι πολύ ψηλό. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, γιατί κάποιος πιστεύει ότι ενδεχόμενα ότι βγω από ένα ΙΕΚ, ένα εκπαιδευτήριο, ένα ίδρυμα που κάνει αυτή την επαγγελματική κατάσταση. Ναι, μεν έχω τα βοηθόδια, αλλά θα ψάξω πολύ. Είναι υψηλό το ποσοστό και είναι σημαντικό ότι μιλάμε και για εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για αυτούς τους σπουδαστές. Βεβαίως. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το πάτημα της υψηλού επίπεδου επαγγελματικής κατάρτισης. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να δεχόμαστε μεγάλο ενδιαφέρον από τις εταιρείες, οπότε μπορούμε να προσφέρουμε τις θέσεις εργασίας αυτές στους σπουδαστές μας, αφού αυτοί εκπαιδευτούν. Σας ξαναλέω, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η ουσία της επαγγελματικής κατάρτισης και αυτή είναι η δική μας πηξίδα για το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 και στην Καλαμάτα και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Πολλές φορές δεν ξέρω πόσο ανταγωνιστικό είναι με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Mm-hmm. Ή έρχεται να συμπληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και τα δύο. Δεν θα έλεγα ότι είναι ανταγωνιστικό. Έρχεται σίγουρα να συμπληρώσει με κάποιες σπουδές εξειδίκευσης. Mm-hmm. Έρχεται σίγουρα να δώσει έξτρα εφόδια όταν ένα παιδί σπουδάζει, για παράδειγμα, φιλολογία. Να μπορεί να σπουδάσει και μία άλλη ειδικότητα, ακόμα και αν είναι άσχετη με το θεωρητικό αντικείμενο της εκπαίδευσής του, σε κάτι που θα του προσφέρει άμεση βιωματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση επίσης, γιατί δεν ξέρουμε πολύ απλά ένας φιλόλογος πότε ακριβώς θα απασχοληθεί στο κομμάτι της φιλολογίας. Και επειδή οι σπουδές σε εμάς είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι μόλις 2 χρόνια, σύν το εξάμεινο της πρακτικής άσκησης, με τον νέο νόμο υπάρχει αναβάθμιση σπουδών. Οπότε, ένα παιδί που αποφασίζει αυτή τη στιγμή να καταρτιστεί σε εμάς, μπορεί αργότερα με καταρτιστικές εξετάσεις να συνεχίσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο. Πείτε το αυτό, είναι σημαντικό. Δηλαδή, ότι βγαίνει με πιστοποίηση, να το σωστά πω έτσι πολύ απλά. Βγαίνει με αυτόν τον τρόπο που θα ήθελε να βγει από ένα ΙΕΚ που έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και που είναι αναγνωρισμένο πλέον. Σε είναι κρατικό δίπλωμα. Είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Και τώρα πια με τον καινούργιο νόμο μπορεί να εξετάζει και θέσεις δημοσίων πανεπιστημίων, να δώσει καταρακτήρες εξετάσεις για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. 90 ειδικότητες. Και το λέω γιατί κάπου έκλεψα έτσι με τη ματιά μου πέρα από αυτές που είναι πλέον, πρέπει να σας πω πάνω από 95 ειδικότητες, γιατί συνεχώς προσθέτουμε κι άλλες. Είναι 12 τομείς σπουδών. Είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας, στον τουρισμό, στην γαστρονομία, στην πληροφορική, στα τεχνικά επαγγέλματα, στην οικονομία και διοίκηση, στα παραϊατρικά επαγγέλματα, στις τέχνες, στην αγροτική κατάρτιση. Τα οποία παραϊατρικά πριν φτάσουν στην αγροτική κατάρτιση, μέσα στην περίοδο αυτή της προηγούμενης πανδημικής κρίσης, είχαν τρομερή ζήτηση, γιατί είδαμε ότι εξειδικεύτηκαν ακόμα περισσότερο τα στελέχη που ήταν είτε βοηθοί φαρμακοποιού, σωστά, είτε άλλα ιατρικά εργαστήρια. Είναι μια ζήτηση που εξακολουθεί να υπάρχει και γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα υγειονομική για το μέλλον, αλλά και γιατί πολλές επιχειρήσεις μπόρεσαν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να χρειάζονται νέα στελέχη. Και επειδή μιλάμε για την περιοχή γενικά της Πελοποννήσου, γενικά και της Μεσσηνίας, αγροτική κατάρτιση, πολύ βασικό για αυτό το ζήτημα. Συνδυάζεται με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Σε μια πολύ καυτή εβδομάδα για την Καλαμάτα, δυστυχώς με την αρνητική έννοια. Ελπίζω, πολύ καλά κάνετε και σηκώνετε το θέμα, είναι ζωτική σημασία για την περιοχή. Και ελπίζω να το σηκώσετε και προτείνω να το σηκώσετε ακόμη περισσότερο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που πάντα ανακοινώνεται ένα οικονομικό πρόγραμμα, να κάνετε μια επέμβαση και να μπορέσετε να αποσπάσετε και κάποιες υποσχέσεις που να τηρηθούν. Θα το προσπαθήσουμε. Η δική σας υπόσχεση είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί δεν νομίζω ότι είναι προσωπική, είναι συγκεκριμένη εννοώ με την εκπαίδευση την οποία πραγματοποιείτε. Και να πω ότι υπάρχουν και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Μας το είπανε οι άνθρωποι εδώ του ΙΕΚ Δέλτα 360. Υπάρχει δωρεάν και δεύτερη ειδικότητα. Σωστά. Οπότε, επειδή σας είπα ότι ο χρόνος σπουδών είναι πολύ σύντομος, μετά από τα 2 χρόνια την πρακτική άσκηση και την απόκτηση του κρατικού διπλώματος, μπορεί το παιδί άμεσα να διαλέξει μία συναφή ή και μία όχι συναφή ειδικότητα, αν δεν θέλει, για να μπορέσει να έχει περισσότερα όπλα στη θαρέτρα του, περισσότερα εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά και στο site. Στο site ekdelta360.gr ή ekdelta360.gr, να το πω έτσι. Και στο τηλέφωνο που περιμένουμε συνάδελφοι και παιδευτικοί σύμβουλοι καθημερινά, 27-21-0-20-140, στη Λακωνικής 152. Το καλύτερο είναι μια επίσκεψη από κοντά, να δουν τους χώρους, να μιλήσουν με τους ανθρώπους μας. Μπορεί πολλές φορές συμβουλευτικά να καθοδηγήσουν ένα παιδί που μπορεί να έχει μια διχογνωμία μεταξύ δύο ειδικοτήτων και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και της αγοράς, αλλά και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, να καταφέρουμε να έχουμε μια πιο ασφαλή επιλογή. Και στέκομαι στο πρώτο στο οποίο ξεκινήσατε για να κλείσουμε. Είναι σε μια δύσκολη περίοδο η όλη κατάσταση που πρέπει να σκεφτούμε γενικά το τι γίνεται και με τα ενεργειακά και με όλα τα υπόλοιπα και με τα έξοδα. Επειδή είμαι πατέρας φοιτητών αυτή τη στιγμή, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτού του είδους η ακρίβεια, αυτού του είδους η εκτείναξη των τιμών, πόσο αλλάζει τα δεδομένα που μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας πριν από 1 ή πριν από 2 χρόνια. Τα δεδομένα αντίθετα στο ΙΕΚ Δέλτα 360 εδώ στην Καλαμάτα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, παραμένουν σταθερά και μπορώ να πω. Είμαστε και ακόμη πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με το παρελθόν, ακριβώς για να βοηθήσουμε την οικογένεια των σπουδαστών μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.